Μαξίμου. Αντικείμενο της συζήτησης, όπως έχετε ενημερωθεί, ήταν η πορεία, η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Ήταν στην ουσία μια συνέχεια της συζήτησης, η οποία ξεκίνησε από το κυβερνητικό συμβούλιο που έγινε την προηγούμενη μέρα στη Βουλή. Σε αυτό το κυβερνητικό συμβούλιο, το βράδυ, στην ουσία χαράχτηκε η γραμμή της διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία συνεχίζει τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Brussels Group. Σήμερα υπάρχει τηλεκόνφερενς, τηλεδιάσκεψη στο Brussels Group, και αύριο μεταβαίνουν στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων να συνεχιστούν διαζώσεις. Δύο-τρεις, για την ακρίβεια, ενημερώσεις που θέλω να σας κάνω. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Επίσης, σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, ο Πάνος Σκουρλέτης, μεταβαίνει στη Γενέβη, έτσι ώστε αύριο να συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO, τον Guy Ryder, για τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, καθώς και για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος. Και μια τρίτη ενημέρωση. Σήμερα στην Τυφλίδα, ο Υπουργός Οικονομίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γιώργος Σταθάκης, υπέγραψε μια συμφωνία έδρας με την Διεθνή Αναπτυξιακή Τράπεζα, την EBRD, η οποία ενεργοποιεί ουσιαστικά την εκκίνηση της δραστηριοποίησης της τράπεζας στη χώρα μας, και με απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της τράπεζας αυτής, έχει αποφασίσει να αποδώσει στην Ελλάδα καθεστώς αποδέκτριας χώρας, και έως το 2020 προβλέπεται ότι κάθε έτος θα εισραίουν ποσά μέσω του τραπεζικού συστήματος που θα φτάνουν μέχρι και τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Δεν βλέπω πολλές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Στρατάκης από flashkenews.gr. Σε συνέχεια των όσων λέτε για χρηματοδοτήσεις, αναπτυξιακές τράπεζες κτλ., ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εχθές, όπως αποκάλυψε ο κύριος Μαριάς, ο ευρωβουλευτής, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, με έγγραφο του προς τον κύριο Ντράγκη, ζητεί να υπάρξει χρηματοδότηση απευθείας στην Ελλάδα, είτε από την Κεντρική Τράπεζα είτε από εθνικές τράπεζες, για να καλυφθεί το χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι, όπως είπε ο κύριος Μαριάς, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη, να μην σας αναφέρω ονόματα, αριθμούς, βάσει της οποίας όταν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί χρέος της χώρας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπορεί να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση είτε από την Εθνική, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε από εθνικές κεντρικές τράπεζες. Ρωτώ λοιπόν, πρώτον, πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το θέμα αυτό η κυβέρνηση, εάν το ήξερε, αν έχει ενημερώσει ο κύριος Τουρνάρας για αυτή τη δυνατότητα, και αν δεν έχει ενημερώσει ο κύριος Τουρνάρας, αν ζητηθούν ευθύνες από την κυβέρνηση. Αυτό που σας έχω πει και τις άλλες φορές, σε τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι από τα πιο καυτά ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία, και για αυτή την περίοδο αλλά και για την επόμενη, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν εισηγήσεις, υπάρχουν διαβουλεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το καυτό ζήτημα. Αυτές οι διαβουλεύσεις γίνονται πρώτα απ' όλα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ακούγονται προτάσεις, γίνονται συζητήσεις, και όταν θα αρχίσουν να γίνονται και στο επίπεδο των θεσμών, θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε μέσα από μια συνολική διαβούλευση να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω κάτι σχετικό, γιατί όλα αυτά στην ουσία συζητιούνται, είναι στο τραπέζι των συζητήσεων, και όταν προκύψει. Επειδή είναι συγκεκριμένο, ναι, το καταλαβαίνω. Και σας απαντώ αυτό που σας απάντησα, ότι όλα συζητιούνται, όλα είναι στο τραπέζι. Παρακαλώ. Τσακίρης από Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει πάλι μια αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε κάποια αλλαγή στρατηγικής και πάλι. Γιατί είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό στο Κυβερνητικό Συμβούλιο να λέει ότι εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε και τώρα είναι η πλευρά των εταίρων να δείξει τη διάθεση για να βρεθεί λύση. Και χθες είδαμε ότι δόθηκαν οδηγίες στον κύριο Χουλιαράκη για το πώς να διαπραγματευτεί στα τεχνικά κλιμάκια, ποιες θα είναι πάλι οι κόκκινες γραμμές που θα επιμείνει και πού μπορεί να υπάρξει κάποια παραχώρηση ή όχι. Έχουμε πάλι αλλαγή στρατηγικής. Από την πολιτική λύση πλέον πάμε πάλι στα τεχνικά κλιμάκια. Δεν υπήρξε καμία αλλαγή στρατηγικής. Όπως σας έχω πει ξανά εδώ πέρα, για μας η διαπραγμάτευση έχει πολλά επίπεδα. Υπάρχει το επίπεδο των τεχνικών διαπραγματεύσεων του Brussels Group, υπάρχει το επίπεδο το πολιτικό, το οποίο είναι σε διάφορα επίπεδα, είτε στο επίπεδο του Eurogroup, είτε στο επίπεδο της Συνόδου Κορυφής. Επομένως, δεν υπάρχει απολύτως καμία αλλαγή στρατηγικής. Στην ουσία, και χθες το βράδυ, και με την παρουσία του κυρίου Χουλιαράκη στο κυβερνητικό επίπεδο, στο κυβερνητικό συμβούλιο, αυτό που επιβεβαιώθηκε ήταν η θέση, η σταθερή θέση, η πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, η οποία στην ουσία εκπορεύεται και από τη λαϊκή εντολή που έχουμε λάβει στις 25 του Γενάρη. Παρακαλώ. Ζαχαριάδης. Στον κύριο από πίσω. Ζαχαριάδης από το lef.gr. Κύριε εκπρόσωπε, χθες ο κύριος Σταϊκούρας, μιλώντας στη Βουλή, ουσιαστικά αποκάλυψε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση επίσπευσε τις διαδικασίες εκλογής του Προέδρου και εκλογών, διότι δεν είχε λεφτά να πληρώσει μισθούς και συντάξεις για τον μήνα Φεβρουάριο. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό και πώς εσείς θεωρείτε ότι αυτό σχετίζεται με το φημολογούμενο σχέδιο περί αριστερής παρένθεσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταϊκούρας νομίζω ότι αυτό που επιβεβαίωσε στην ουσία είναι αυτό το οποίο έχει πει και ο κύριος Μάρτας από την πρώτη στιγμή και αυτό που γνωρίζαμε όλοι όσοι αναλάβαμε την κυβέρνηση αυτού του τόπου μετά τις εκλογές της 25ης Γενάρη. Ότι πολύ σύντομα, δηλαδή μετά τις εκλογές, στις 25, αν δεν κάνω λάθος, του Φλεβάρη, το ταμιακό υπόλοιπο του ελληνικού δημοσίου γινόταν κόκκινο, γινόταν αρνητικό. Αυτό ήταν δηλαδή ένα καθεστώς ασφυξίας, το οποίο αυτή η κυβέρνηση το έχει παραλάβει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο έχουμε κληθεί να δώσουμε μια πολύ δύσκολη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε καταφέρει αυτό το κόκκινο στα ταμιακά διαθέσιμα να μπορέσουμε να το προσπεράσουμε, να καταβάλουμε κανονικά τις υποχρεώσεις μας και προς τους πιστωτές μας και σε μισθούς και σε συντάξεις. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι που υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις με καθυστερήσεις πληρωμών, αλλά μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο έχουμε καταφέρει το καλύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλότητα και να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε, έτσι ώστε να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν εν γνώση της προηγούμενης κυβέρνησης και είναι μια κατάσταση την οποία και μετά αυτή την παραδοχή νομίζω του κυρίου Σταϊκούρα κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το τι κατάσταση παρέλαβε η ελληνική οικονομία. Παρακαλώ. Σας πίσω. Ειρήνη Σεβαπούλη από το Σταρ. Ήθελα να ρωτήσω αν επιβεβαιώνεται τα όσα υποστήριξε ο κύριος Βαρουφάκης ότι οι θεσμοί μας ζητούν μισθούς 700 ευρώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές συζητήσεις που γίνονται σε διάφορα επίπεδα. Η θέση αυτή των θεσμών έχει εκφραστεί σε πολλές φορές. Όταν δεν ξέρω αν είναι ακριβώς για 700 ευρώ, αλλά σίγουρα υπάρχουν πιέσεις, ειδικά για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα, για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Γνωρίζετε και τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης περί επαναφοράς του κατώτατου μισθού. Επομένως, σίγουρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα πίεσης που μπαίνει από την πλευρά των θεσμών. Ο κύριος Βαρουφάκης αυτό, μετέχοντας ο ίδιος προσωπικά στη διαπραγμάτευση, μπορεί να έχει και καλύτερη γνώση προφανώς από μένα. Επομένως, αρκούμαστε σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Παρακαλώ. Σας. Ναι. Αναφερθήκατε προηγουμένως και στη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Κουρλέτης, το ILO. Είπατε μόλις τώρα ότι υπάρχει πίεση από θεσμούς για το ζήτημα το εργασιακό των μισθών. Μόλις χθες δόθηκε στη δημοσιότητα από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, ως εταίρος δηλαδή, αρνητική γνώμη για το 751 και τις συλλογικές συμβάσεις.
Θα ήθελα ένα σχόλιο δεδομένου ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης και βλέπουμε πως ένας-ένας αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι εκφράζουν την αντίρρησή τους και τη διαφωνία τους απέναντι σε αυτό και στο 751 και στις συλλογικές συμβάσεις. Ευχαριστώ. Η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας εκλεγεί και με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θέλετε, το οποίο έγινε δημόσια γνωστό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του πλειοψηφικού κόμματος στην κυβέρνηση στην οποία συνεργαζόμαστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, είχαμε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες είχαμε καταθέσει στην ελληνική κοινωνία, τις είχαμε καταθέσει στους κοινωνικούς φορείς, τους είχαμε καταθέσει σε όλους τους μετέχοντες στον κοινωνικό διάλογο. Οι θέσεις αυτές υπερψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό στις 25 Γενάρη. Επομένως, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης έχει ως άξονα αυτήν τη λαϊκή ετιμιγορία πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα και πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα επίδικα που τέθηκαν στις εκλογές την 25η Γενάρη. Επομένως, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι παραμένει σταθερή σε αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τα εργασιακά. Παρακαλώ. Και έρχομαι μετά. Γιώκας από Βήμα FM. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση συνεχίζει να περιβάλλει με εμπιστοσύνη τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Η ελληνική κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και στα ζητήματα στα οποία υπάρχει θέμα συνεργασίας, δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα ζητήματα που αφορούν την πορεία της οικονομίας, επιδιώκει να έχει την καλύτερη δυνατή συνεργασία για το συμφέρον της χώρας και του τραπεζικού συστήματος. Βλέπω σηκώθηκαν πολλά χέρια τώρα απότομα. Παρακαλώ. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Ο κύριος Λαφαζάνης μόλις χθες είπε ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι ένθερμος υποστηρικτής της κυβέρνησης και ο κύριος Φίλης τον άκουσε σήμερα το πρωί να λέει ότι ελέγχεται από τους πιστωτές. Θέλω απλά να ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι υπονομεύει το έργο της κυβέρνησης? Γιατί από βουλευτές ακούμε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Ευχαριστώ. Η θέση της κυβέρνησης είναι αυτή που σας είπα ακριβώς. Ότι σέβεται την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και προφανώς και η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, είναι και ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας να την προασπίζεται. Η κριτική που έκανε ο κύριος Λαφαζάνης χτες προς τον κύριο Στουρνάρα αφορούσε την περίοδο όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Στουρνάρας και του ασκήθηκε κριτική για την περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας. Ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών. Προφανώς σήμερα είναι κεντρικός τραπεζίτης, αλλά πολιτική κριτική για πεπραγμένα κάποιο ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών, νομίζω ότι μπορεί να γίνεται και οφείλει και να γίνεται. Αυτό με δεδομένο ότι ο κύριος Στουρνάρας έχει τον κύριο Ντράγκη προϊστάμενο, δεν θεωρείτε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή όταν ανοίγει ένα τέτοιο θέμα μπορεί να υπάρξουν και άλλου είδους συνέπειες? Κοιτάξτε να δείτε. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει κάποιο θέμα με τον κύριο Στουρνάρα. Αν έχουν προκύψει ζητήματα, αυτά σίγουρα δεν έχουν προκύψει με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Το ζήτημα, επαναλαμβάνω, της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο το σέβεται απολύτως η ελληνική κυβέρνηση, είναι ζήτημα πρώτα απ' όλα της ίδιας Τράπεζας της Ελλάδος να το προασπίζεται και προφανώς και η ελληνική κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προασπιστεί και αυτή την ανεξαρτησία της Τράπεζας Ελλάδος στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του ευρωσυστήματος. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν καταρχήν ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι όποιες αλλαγές στο ΦΠΑ γίνουν θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, αν έχουν συμφωνήσει οι θεσμοί σε αυτό στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να μου πείτε αν ισχύει το ενδεχόμενο, αν αφήνει η κυβέρνηση ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πληρώσει τα ομόλογα του καλοκαιριού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να επιδιώξουν κάποιο είδους μετακύληση. Είναι αναφορές του που έγιναν σήμερα το πρωί. Το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε έχει να κάνει με τη συνολικότερη κουβέντα της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού, το οποίο αντικειμενικά τίθεται στο τραπέζι και θα πρέπει μάλλον να τεθεί και στο τραπέζι των συζητήσεων. Και να μην πληρώσουμε. Δεν είναι θέμα να μην πληρώσουμε. Είναι θέμα ότι όταν συζητάμε για το χρηματοδοτικό κενό, εδώ ήμασταν για την προηγούμενη φορά και το συζητάγαμε, ενδέχεται να υπάρχουν πολλές επιλογές έτσι ώστε αυτό το χρηματοδοτικό κενό να καλυφθεί.
Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η επιλογή η οποία θα προκριθεί, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά προφανώς την ελληνική κυβέρνηση, αφορά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφορά τους θεσμούς, αφορά και τους εταίρους. Στο πρώτο ερώτημα που μου θέσατε σε σχέση με το ΦΠΑ, το ζητούμενο είναι να υπάρχουν και δεν είναι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έτοιμη να μιλήσει για συγκεκριμένα μέτρα, ποια είναι, πώς θα ληφθούν και προφανώς και τη χρονικότητα των μέτρων. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία θέση η οποία είναι δημόσια ανακοινώσιμη. Αυτό που είπε ο Υπουργός προφανώς είναι ότι αν υπάρξει κάποιο μέτρο για τον ΦΠΑ, προφανώς αυτό που θα ήταν το βέλτιστο και για την ομαλή λειτουργία της αγοράς θα ήταν να γίνει μετά το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν αριθμίες στην αγορά εν μέσω τουρισμού. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Εκπρόσωπε, να σας ρωτήσω λίγο για τις διαπραγματεύσεις. Όχι, επί της ουσίας, μην αγχώνεστε για τα μέτρα. Για τη διαδικασία όμως, πώς θα πάει. Συζητάτε για παράδειγμα τώρα, αν καταλαβαίνω καλά στις κυβερνητικές συσκέψεις, ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω, θα υπάρξει, ποιο θα είναι το πλάνο, δηλαδή θα υπάρξει κατάθεση κάποιου νομοσχεδίου τις αμέσως επόμενες ημέρες, ανεξαρτήτως τι θα κάνουν οι δανειστές? Θα περιμένετε πρώτα να ανοίξει κάνουλα τις ρευστότητες από την ΑΚΤΟΥ και μετά να πάτε σε κάποιο νομοσχέδιο? Και τι είδος νομοσχέδιο θα είναι αυτό? Mm-hmm. Θα έχει αυτά τα οποία έχετε συμφωνήσει μέχρι τώρα? Και στη συνέχεια θα ζητήσετε στη Ρήγα κάτι συγκεκριμένο? Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες επαφές του Πρωθυπουργού ώστε με τη Μέρκελ ή με άλλους, ώστε να έχουμε ένα πλάνο των κινήσεων στο διαπραγματευτικό πεδίο? Αλλά κυρίως αυτό θέλω να μου πείτε, αν θα υπάρξει κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου ανεξαρτήτως των κινήσεων των δανειστών. Όλα αυτά μελετούνται, όλα αυτά συζητιούνται και σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Ο χρόνος και το ενδεχόμενο κατάθεσης είτε ενός νομοσχεδίου αναθέμα, για παράδειγμα τα φορολογικά, είτε ενός νομοσχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερα θέματα, είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί και ανάλογα και με την πορεία των διαπραγματεύσεων και ανάλογα, μην ξεχνάτε, και από τις ανάγκες και της ελληνικής οικονομίας. Δεν νομοθετούμε μόνο και μόνο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες και αυτές αποτελούν επιξίδα στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Σε σχέση με τη Ρήγα, προφανώς εκεί θα τεθούν τα ζητήματα με τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι πρέπει να τεθούν. Θα τεθεί θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συζητηθεί, θα το θέσει και στον κύριο Τούσκ να συζητηθεί το ζήτημα της Ελλάδας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι και η συγκυρία της τακτικής αυτής συνόδου κορυφής είναι σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της Ελλάδας και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην κορύφωσή τους, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα κρίσιμο σημείο. Νομίζω ότι το ζήτημα της Ελλάδας ούτως ή άλλως απασχολεί και θα απασχολήσει όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και εκεί πέρα θα τεθούν όλα τα ζητήματα ανοιχτά. Παρακαλώ.